Καταρχήν θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα δεν είναι πολιτικές παρατάξεις, δεν είναι κόμματα, είναι όλη πόλη. Είναι οι άνθρωποι της πόλης και αν με το πρώτο κάλεσμα μετά από πολύ και επίπονη δουλειά της κίνησης πολιτών και όλων όσοι ανησυχούν υπάρχει τόσος κόσμος, σκεφτείτε αν αύριο επιμείνει το ΚΑΣ τι έχει να γίνει σε αυτή την πόλη. Δεν το λέω ως απειλή, το λέω με μια ρεαλιστική προσέγγιση. Αυτή η πόλη δεν θα αφήσει να συμβεί αυτό που σχεδιάζουν. Η πόλη, οι άνθρωποι της, με τη στήριξη και των πολιτικών φορέων που έχουν ευαισθησία. Κύριε Γιαννούλη, πιστεύετε ότι το ΚΑΣ επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, οι αποφάσεις του? Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά το έχει ομολογήσει ο Υπουργός Πολιτισμού. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προεξοφλούσε εδώ από την έκθεση τις αποφάσεις του ΚΑΣ. Είναι αντιφατικό το ένα με το άλλο. Ή είναι ανεξάρτητο Συμβούλιο Επιστημόνων, ή πριν αποφασίσουν ενημερώνουν τον κύριο Μητσοτάκη. Τα μέλη του ΚΑΣ θα αποδείξουν την ακεραιότητα, την εντυμότητα και την ανεξαρτησία τους με την απόφαση τους.